Ο καρκίνος του πνεύμονα κρατάει τα σκύπτρα στους θανάτους από καρκίνο στη χώρα, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το κάπνισμα. Την ίδια ώρα, ένας στους τέσσερις Έλληνες καπνίζει σε καθημερινή βάση και μάλιστα ξεκινά το κάπνισμα από την εφηβική ηλικία. Από τους δείκτες της έκθεσης αποδεικνύεται πως ο καρκίνος του πνεύμονα είναι όχι μόνο η κύρια αιτία νόσησης, αλλά και θανάτου από οποιονδήποτε τύπο καρκίνου στη χώρα. Το 2020 λοιπόν διαγνώστηκαν στην Ελλάδα 64.000 περίπου περιστατικά καρκίνου. Από αυτά το 14%, δηλαδή περίπου 9.000, ήταν καρκίνος του πνεύμονα. Δηλαδή ο πρώτος καρκίνος του πνεύμονα σε συχνότητα στην Ελλάδα είναι ο καρκίνος του πνεύμονα. Κύριε, τι είναι το τσιγάρο, 9-10 καρκίνες του πνεύμονα οφείλεται στο τσιγάρο, στο ενεργητικό κάπνισμα. Κάποιο ποσοστό, αυτό το 10% που μένει, οφείλεται στο παθητικό κάπνισμα και το υπόλοιπο είναι έκθεση σε κάποιες περιβαλλοντικές βιοβαρές ουσίες. Την ίδια στιγμή, άκρως ανησυχητική είναι και η αιμονή των Ελλήνων με το κάπνισμα, η οποία μας κατατάσσει στη δεύτερη χειρότερη θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τη Βουλγαρία. Μεταξύ των φύλων, το ποσοστό των ανδρών καπνιστών είναι πολύ υψηλότερο κατά 30% από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών κατά 18%. Στις γυναίκες πιο συχνός είναι ο καρκίνος του μαστού. Όμως, σαν αιτία θανάτου, στα δύο φύλα είναι πρώτος ο καρκίνος του πνεύμονα. Ο καρκίνος του πνεύμονα και ο καρκίνος του παχαίους εντέρου συνιστούν τις κύριες αιτίες θανάτου από καρκίνο στην Ελλάδα. Το 2019 ο καρκίνος του πνεύμονα ήταν η κύρια αιτία θανάτου από οποιονδήποτε τύπου καρκίνου και ευθυνόταν για περίπου 59 θανάτους ανά 100.000 άτομα. Οι καπνιστές πρέπει να απευθυνθούν στον πνευμονολόγο να κόψουν τσιγάρο. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα, είναι η πρόληψη. Υπάρχουν τα εταιρεία διακοπής καπνίσματος, τα οποία λειτουργούν στους πνευμονολόγους του ιδιωτικού τομέα αλλά και στα νοσοκομεία, όπου οι πνευμονολόγοι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για να κόβουν το τσιγάρο στους ασθενείς, έχοντας στη βαρέτα τους και κάποια πολύ χρήσιμα φάρμακα τα οποία μείνουν στερητικά. Είναι ένα πρόγραμμα που διαρκεί περίπου 3 μήνες και έχει πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα για να κόψει κάποιο το τσιγάρο. Πρέπει λοιπόν να κόψει το τσιγάρο. Όποιος δεν μπορεί μόνος του, αξίζει κανείς να προσπαθήσει και μόνος του να μιλήσει με τον πνευμονολόγο του. Τα νέα περιστατικά καρκίνου στους άνδρες αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 20%, ενώ για τις γυναίκες 12% μεταξύ του 2020 και του 2040.